Λοιπόν, βρισκόμαστε στο γραφείο κίνησης και διαχείρισης νερού του Δήμου Αγίων Θεοδόρων μαζί με τον Αντιδήμαρχο Νερού, τον κύριο Σπύρο Ράτη, ο οποίος θα μας παρουσιάζει το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης νερού των Αγίων Θεοδόρων. Αυτά μας το είπε προεκλογικά, δεν το ξέραμε, ήρθα απλώς να το δούμε πώς λειτουργεί. Κύριε Ράτη, καλημέρα. Συγχαρητήρια πρώτα για Γεια σας, την Βαγγέλη. επανακλογή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πείτε μας δύο λόγια για το συγκεκριμένο σύστημα. Βρισκόμαστε μπροστά στο σύστημα τηλεδιαχείρισης. Έχει εγκατασταθεί στο Δήμο εδώ και 1,5 περίπου μήνα. Ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. Έχουμε μπροστά μας την οθόνη με όλες τις δεξαμενές του Δήμου, με όλες τις γεωτρήσεις. Και έχουμε μια πλήρη ένδειξη τι κατανάλωση νερού έχουμε καθημερινά. Πού μπορεί να έχουμε μια βλάβη και μπορούμε να την εντοπίσουμε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα από εδώ. Το σύστημα είναι ηλεκτρονικό, δείχνει όλους τους οικισμούς, δείχνει όλες τις γεωτρήσεις και τις πηγές και μας διευκολύνει πάρα πολύ σε όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο νερό. Μπορείτε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα? Βεβαίως. Από το σύστημα μπορούμε να δούμε πόσες ώρες δουλεύουν οι γεωτρήσεις, τι νερό μας δίνει κάθε γεώτρηση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι δουλεύουν σχεδόν 4 γεωτρήσεις και κάθε γεώτρηση μας δίνει τι νερό μας... Τι νερό βγάζει. τι νερό βγάζει, ναι. Από εκεί και πέρα βλέπουμε σε αυτές εδώ τις δεξαμενές, στη χιλιάρα και στην πεντακοσάρα, τι νερό πάει στους οικισμούς, τι νερό έρχεται μέσα στην πόλη και τι κατανάλωση έχουν σήμερα τη συγκεκριμένη ημέρα που μιλάμε. Υπάρχουν γραφήματα και μας δείχνουν τη στάθμη του νερού που έχει κάθε δεξαμενή και τι παροχή νερού μπαίνει και τι νερού παροχή έχουμε από κάθε γεώτρηση. Εκτός από τα γραφήματα έχουμε και στατιστικά που κρατάει και μπορούμε να δούμε τι κατανάλωση έχουμε καθημερινά. Ήδη έχουμε εδώ πέρα τα στοιχεία μας, τις καταναλώσεις επί καθημερινής βάσης. Και μπορούμε να δούμε πού χρειάζεται και πού δεν χρειάζεται, σε ποιο οικισμό χρειάζεται και σε ποιο οικισμό δεν χρειάζεται να έχουμε μεγαλύτερη παροχή νερού. Είναι ένα σύστημα που δεν έχει κανένα άλλο δήμο στην κορυφαία. Μπορούμε να ανοικοκλείσουμε βάνες, μπορούμε να δούμε ποιο οικισμό έχει μεγάλο πρόβλημα, ποιο οικισμό χρειάζεται νερό, Ποιο οικισμό έχει διακοπή νερού? ποιο οικισμό έχει διακοπή νερού, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αυτά τα σημεία που είναι με κίτρινο εδώ μπροστά κοκκινίζουν αυτόματα και μας δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπου υπάρχει κόκκινο, υπάρχει και πρόβλημα Διαχείριση. στη διαχείριση. Και σπέβδει συνεργείο να το διορθώσει. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το σύστημα. Πιστεύουμε Αυτό το ότι σύστημα αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτό το σύστημα αυτή τη στιγμή δείχνει την περιοχή, την πόλη των Αγίων Θοδωρών, πιάνει τις Καλύβιζες, το Άνω Κουλατζίκι, το Σέσι, τον Πεσκάκι, τη Σκυρονίδα και το Λιάντρο. Και τη δεξαμενή των 50. Από εκεί, μέχρι σήμερα, αυτά έχουμε κάνει, αυτούς τους σταθμούς εγκατάστασης έχουμε. Αργότερα προχωρήσουμε να πιάσουμε και τους υπόλοιπους οικισμούς. Λοιπόν, θα μπορέσουμε να πάμε να δούμε το σύστημα αθαλάτωσης, να μας εξηγήσετε και εκεί τι ακριβώς γίνεται, να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς είναι ένα σύστημα αθαλάτωσης. Βεβαίως. Πάμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο μηχανοστάσιο της Μονάδας αφαλάτωσης. μονάδας αθαλάτωσης. Πείτε μας μερικά πράγματα για το σύστημα. Βρισκόμαστε μέσα στη μονάδα αφαλάτωσης. Είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μαζί μας έχουμε και τον κύριο Νικολάου που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της. Θα σας πει και αυτός κάποια πράγματα. Βρισκόμαστε
Θα ξεκινήσουμε από τον πίνακα μπροστά που είναι όλο το ηλεκτρονικό σύστημα και θα σας περάσει στα υπόλοιπα σημεία της μονάδος. Εδώ είναι ο κεντρικός πίνακας, από εδώ γίνεται όλος ο έλεγχος της αφαλάτωσης. Είναι με υπολογιστή που σου δείχνει όλες τις μετρήσεις στα πάντα. Αυτές είναι κάποιες μετρήσεις που μπορεί να σου χαλάσει κάτι από το σύστημα του υπολογιστή. Οπότε, ανά πάσα στιγμή έχει και μέτρηση από εδώ. Εδώ βρισκόμαστε και είναι η δεξαμενή της, στην οποία γίνεται η αποθήκευση του νερού, του μη πόσιμου. Και από εδώ ξεκινάει και πάει στα αμμόφιλτρα μέσα, όπου γίνεται η πρώτη επεξεργασία. Μετά περνάει από τα αμμόφιλτρα, καθαρίζεται το νερό κατά κάποιο τρόπο στο πρώτο του στάδιο. Και ερχόμαστε εδώ σε αυτά τα δύο που είναι τα προφίλτρα. Κρατάει όλη την άμμο που μαζεύει και από τα αμμόφιλτρα και από το νερό που έρχεται έξω. Και με πίεση, με αντλία εδώ υψηλής πιέσεως που σηκώνει μέχρι 70 μπαρ, περνάει σε αυτά εδώ τα φίλτρα. Τα οποία φίλτρα είναι πάρα πολύ υψηλές τρυπούλες και γίνεται όλη η καθάριση του νερού. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε ένα-ένα τα φίλτρα, περνάει το νερό από όλα αυτά τα φίλτρα και βγαίνει έξω. Πόσα κυβικά καθαρό νερό μπορεί να βγάζει την ημέρα? 240 κυβικά το 24ωρο. Είναι 10 κυβικά δηλαδή την ώρα. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, περιμένουμε τώρα τη καινούρια μονάδα αθαλάτωσης. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτή. Μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα για τη καινούρια μονάδα? Η μονάδα παρόμοια με αυτή είναι πιο μεγάλη. Είναι πιο μεγάλη σε όγκο και σε μέγεθος, μιλάμε για 1000 κυβικά την ημέρα πλέον νερού. Το οποίο με 1000 κυβικά νερού το καλοκαιρινούς μήνες θα βοηθήσουμε τις περιοχές που αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Το καλοκαίρι μάλλον είχαν το πρόβλημα με το νερό. Θεωρώ από το καλοκαίρι αυτό και μετά το πρόβλημα του νερού θα λυθεί και σε αυτούς τους οικισμούς. Δηλαδή με λίγα λόγια, οι οικισμοί που είχαν πρόβλημα με το νερό θα λυθεί το χρόνο το καλοκαίρι. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή παίρνουν νερό από τις πηγές του χωριού, όλοι οι οικισμοί. Είναι το νερό πόσιμο σε όλους τους οικισμούς. Μιλάμε για οικισμούς που είχαν πρόβλημα με μη πόσιμο νερό. Το καλοκαίρι με τη μονάδα παλάτωσης θα λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Και καλή επιτυχία με το καινούριο Δήμο. Ευχαριστούμε. Και να προσέχετε λίγο το Δήμο Αγίου Θεοδόρων, τους Αγιοθεοδωρίτες και αυτά.